Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment και σήμερα. Παρασκευή η σημερινή ημέρα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο έρχεται. Και πώς πέρασε και αυτός ο μήνας, κανείς δεν έχει καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. 22 του μήνα σήμερα, αύριο 23 και πάει λέγοντας. Φτάσαμε στο τέλος του μήνα. Ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι να έχει όμορφες εκπλήξεις για εμάς. Και γενικά και στο σπίτι να μείνουμε, να προσπαθήσουμε να περάσουμε όμορφες στιγμές με τα παιδιά μας και με ανθρώπους που μας αγαπούν. Σήμερα είναι πολλά τα θέματα της εκπομπής. Εγώ έτσι να σας δώσω μια περίληψη. Θα πάμε κινηματογράφο για να δούμε σε ποιες ταινίες μας προτείνει ο Νίκος Αρώνης να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε να δούμε τι θα δούμε στο Μαγκαζίνο Life, την εκπομπή μας το Extra 3 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12. Και ασφαλώς έχουμε και τα θέματα από το govastileto.gr, τα οποία είναι πολλά και διάφορα σήμερα. Έτσι να σας δώσω μόνο μία γεύση. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή, που πολύ κοντινός του συνεργάτης μίλησε για την κατάσταση υγείας του. Ο Νότης Φακιανάκης, ο οποίος τάσετε υπέρ της Χρυσής Αυγής, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε ασφαλώς και θέματα από τις κατηγορίες μόδα, το παιδί μου και Astra Code. Αυτά. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας που κάνανε πρεμιέρα και οι προτάσεις που θα μας δώσει τώρα ο Νίκος Αρώνης, που θα πάμε σήμερα και αύριο το βράδυ και μεθαύριο ασφαλώς, γιατί όχι, Κυριακή είναι μια πολύ ωραία μέρα για να πάει κανείς στο σινεμά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εκτός ότι είμαστε λίγο κρυολογημένοι και έχουμε έτσι έναν βήχα ελαφρύ προς μέτριο. Είμαστε καλά. Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες μουλιάσαμε όλοι λίγο από την βροχή. Ναι, δεν είναι νομίζω το μουλιασμά, είναι νομίζω μια ίωση που κυκλοφορεί, που χτυπάει μόνο λαιμό και έτσι με βήχα και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός, ενώ είναι υγρός, είναι και ζεστός παράλληλα. Είναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι αρρωστιάρης. Εγκυμονεί κάποια προβλήματα υγείας αυτός ο καιρός, πάντως έτσι όπως είναι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ σήμερα το πρωί που ήθελα να μιλήσω, νόμιζα ότι ακούω τη φωνή του Mickey Mouse. Της Μίνι. Εγώ παθαίνω το άκρος αντίθετο, το ξέρεις αυτό. Τι? Εγώ παθαίνω το ακριβώς αντίθετο. Ακούω τη φωνή που έρχεται από το πηγάδι. Α, ωραία. Για πες μας ποιες είναι οι ταινίες αυτές της εβδομάδας. Λοιπόν, με ποια πρώτα απ' όλα θέλετε να ξεκινήσουμε? Ποια είναι η προτιμήσή σας? Αχ, ναι, βρήκα. Searching for Sugar Man. Λοιπόν, το Searching for Sugar Man. Το Searching for Sugar Man είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ το οποίο έχει βραβευτεί με βραβείο Όσκαρ το 2013. Ναι. Είναι ενός Σουηδού σκηνοθέτη, του Μαλίκ Μπεντζελούλ. Ως τι έχει βραβευτεί, ως τι θέλω να πω, το Όσκαρ? Στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ. Α, ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για την περίπτωση ενός μουσικού του Σούγκαρμαν, του γνωστού και ως Σίξτο Ροντρίγκες, γνωστού μάλλον θα έλεγα μετά το 1998. Γιατί πρόκειται για μια ιστορία ενός μουσικού ο οποίος στην Αμερική δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά ξαφνικά στην Νότια Αφρική έγινε τόσο μεγάλο είδωλο. Μιλάμε για είδωλο αντίστοιχο του Elvis Presley. Η μουσική του Σίξτο Ροντρίγκες ήταν την περίοδο του Apartheid. Ακούμπησε πάρα πολύ τους λευκούς κατοίκους της Νοτιού Αφρικής, οι οποίοι εναντιονόντουσαν στο υπάρχον σύστημα, και μιλάμε για μια φυσιογνωμία, μουσική φυσιογνωμία, η οποία στις μέρες μας θεωρείται family του Bob Dylan σε πολλές των περιπτώσεων. Το όλο αυτό σκηνικό για τη ζωή του Σίξτο Ροντρίγκες, μέχρι και που ανακαλύψαμε ότι το γεγονός ότι είχε πεθάνει ήταν ένας μύθος, παρουσιάζεται αναλυτικά σε όλο το ντοκιμαντέρ, παρεμβάλλονται σκηνές που εξηγούν από τα πρώτα βήματά του στη μουσική που άρχισε να παίζει σε κλαμπ του Ντιτρόιτ, μέχρι και τον μύθο που χτίστηκε ότι αυτοκτόνησε επί σκηνής. Βλέπουμε κομμάτια από live συναυλίες του, μιλούν οι ειδικοί της μουσικής αλλά και άνθρωποι που το γνώρισαν και έζησαν μαζί του. Μιλάμε από ανθρώπους της καθημερινότητας, εργάτες μέχρι και πρώην ακτιβιστές. Νομίζω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που οι φίλοι της μουσικής, οι λάτρεις της τέχνης, της ακοής και του συναισθήματος θα ευχαριστηθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Μάλιστα, νομίζω ότι τώρα δεν χρειάζεται να ξαναδούμε το τρέιλερ, γιατί το βλέπαμε κατά τη διάρκεια που μιλούσες εσύ. Έτσι κι αλλιώς ντοκιματέρ είναι, οπότε εσύ μας έδωσες καλύτερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ταινία. Πού να πάμε τώρα, πάμε στο Thor, The Dark World, ο σκοτεινός κόσμος. Thor, μάλιστα. Μετά λοιπόν από τα μουσικά πάμε και στα Marvel Comics. Λοιπόν, Thor, Chris Hemsworth, Natalie Portman, στο ρόλο του Loki ο Hiddleston, η γνωστή ιστορία, ο ημίθεος ο ημίθεος των Viking, τέλος πάντων, κατεβαίνει στη γη για να σώσει τον πλανήτη. Από όλα αυτά τα δεινά που θα χτυπήσουν. Τον πλανήτη Γη. Ναι, τον πλανήτη Γη και συγκεκριμένα την Natalie Portman, έτσι, μια μη γελιόμαστε. Θα σώσει μόνο την Natalie Portman, έτσι. Και καλά, και εγώ θα την έσωσα την Natalie Portman, όχι ο Thor. Να. Όχι μόνο ο Thor. Δηλαδή, νομίζω ότι πολύ θα σώζαμε την Natalie Portman. Θα βάζαμε τα στίχη μας μπροστά. Έλα, Νίκο. Για πάμε να δούμε τώρα το τρέιλερ. After all this time, now you come to visit me, brother. Why? To mock. I need your help. But I wish I could trust you. If you did, you'd be the fool I always took you for. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness, and it has survived. What's gonna happen? I gave you my word. I would return for you. You face an enemy, known only to a few, known only to one. You must be truly desperate to come to me for help. If we do nothing, they will destroy us. You even think about betraying him? I'll kill you. That was from New York. I like her. Thor, your bravery will not ease your pain. Your family. Your world will be extinguished. We're running out of time. The very fabric of reality can be torn apart. I'll find a way to save us all. Συγγνώμη, Νίκο, αλλά μένα μου φαίνεται χασομάρα η ταινία. Εντάξει, η ταινία είναι για τους φίλους των κόμικ. Όσοι έχουν δει την πρώτη ταινία, οι φίλοι που έχουν δει τα Είναι να σου πω κάτι. Ξέρεις το τέλος, νομίζω, από την αρχή. Είναι όλα προβλέψιμα. Έχει το κλασικό το love story μέσα σε όλη την ιστορία. Έχει μια ο γίγαντας πολεμιστής, ο οποίος έρχεται να σώσει την όμορφη αθώα. Δεν είναι ένας απλός πολεμιστής, είναι ένας θεός, έτσι, ημίθεος μάλλον. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο οποίος έχει σφιγμένη γροθιά, τεράστιο σφυρί και τα πολεμάει όλα. Λοιπόν, έχει πάντως η ταινία στο τρισδιάστατο της, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακή, πολύ βαβούρα, γρήγορη ταινία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αγγίξει πολλούς θεατές. Όσοι είναι φίλοι των κόμιξ και του συγκεκριμένου ήρωα θα το ευχαριστηθούν. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι έχει και κάποια συγκεκριμένα κινηματογραφικά πρότυπα. Δηλαδή, όταν κατεβαίνει ο Θεός και παίρνει στην αγκαλιά του την Portman και ξαναπετάγεται στον ουρανό, εμένα μου θύμισε με τη μία Superman και Lois Lane. Εκείνη τη στιγμή λες, να ήμουν κι εγώ λίγο Θεός, να. Είναι σκηνή. Ναι, την Natalie Portman. Είναι καταγεγραμμένες στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, ξέρεις τη μνήμη που τις έχει ξαναδεί στον κινηματογράφο και είναι πιασάρικες. Σίγουρα όμως είναι μια ταινία στην οποία το Hollywood έχει επενδύσει χρήματα και σε εφέ και σε κάθε. Εντάξει, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth, Natalie Portman,
δεν είναι. Είναι ένα, θα είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Δεν έχω ενθουσιαστεί με αυτές τις δύο ταινίες. Για να πάμε να δούμε τώρα την τρίτη, The Counselor. The Counselor. Μια ταινία του Ridley Scott, ο συνήγορος. Εντάξει, εδώ μιλάμε για σκηνοθέτη star, Ridley Scott, έτσι. Και με cast από πολλούς star. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Brad Pitt, Javier Bardem. Εντάξει, νομίζω ότι και Cameron Diaz, δηλαδή το cast τα λέει όλα. Από την άλλη, έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες προσδοκίες από τη συγκεκριμένη ταινία, όπως και η κινηματογραφική βιομηχανία έχει, γιατί πρόκειται για μια ταινία στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ στο cast και στον σκηνοθέτη. Ναι. Η ιστορία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ένα περιπετειώδες δράμα. Αφορά έναν δικηγόρο, ένα νεαρό δικηγόρο, που για κάποιους λόγους αποφασίζει να μπλέξει με το κόσμο των καρτέλ των ναρκωτικών. Σε κάποια στιγμή αυτής της όλης της σχέσης του με τα καρτέλ των ναρκωτικών προσπαθεί να κάνει κι αυτός μία έτσι ψιλοκομπινίτσα, να βγάλει μια παρτίδα ναρκωτικών με ένα φορτηγό. Αυτή η παρτίδα κλέβεται όλα τα στοιχεία. Μ' αρέσει το cast πάντως, Νίκο, έτσι πως το βλέπω. Και βλέπω και έτσι αυτά που πως βγάζει ως υπότιτλους η ταινία. Λέει ότι άμα τα είχες όλα, αλλά ήθελες περισσότερα. Και πόσα είναι αρκετά και τα λοιπά. Ίσως δηλαδή και αυτή η ιστορία θέλει να σου περάσει αυτό το μήνυμα, ότι κάποιος που θεωρητικά τα έχει όλα, αλλά θέλει περισσότερο, αυτό ρε παιδί μου, ότι κάποιος που είναι αχόρταγος και τελικά ίσως τα χάνει όλα. Ναι, εντάξει, έχει να κάνει με τη ματαιοδοξία, έχει με την αλαζονία, με πολλά πράγματα. Η ταινία είναι γραμμένη, το σενάριο μάλλον, από τον συγγραφέα Κόρμακ Μακάρθι, ο οποίος είχε γράψει και το «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους», έτσι. Έγραψε το συγκεκριμένο σενάριο, το έγραψε κατευθείαν για την οθόνη, δεν έγραψε βιβλίο. Και ίσως εκεί τελικά να εντοπίζεται και το πρόβλημα της ταινίας. Η ταινία αναμέναμε να έχει πάρα πολύ δράση. Τελικά όμως κινείται πάρα πολύ, όχι στη δράση να τη βλέπεις actual μπροστά σου, απλά χτίζεται ένα περιβάλλον γύρω από τους χαρακτήρες. Φυσικά, αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι και επιλογή του Ridley Scott, έτσι. Αλλά ο Ridley Scott μας έχει συνηθίσει πολύ γρήγορες ταινίες με πολύ δράση και αυτό έρχεται ως αντίφαση. Περίμενα να δω μια γκανγκστερική περιπέτεια, αλλά δεν είδα στο κομμάτι, είδα το γκανγκστερικό κομμάτι, μου έλειψε το κομμάτι της περιπέτειας. Παρ' όλα αυτά είναι μια ταινία που σίγουρα θα προτιμήσει πολλοίς κόσμος να επισκεφτεί. Νίκο, πάμε να δούμε το τρέιλερ. Cameron Diaz όμως πολύ καλή εδώ και η Penelope Cruz, δεν μπορώ να πω. Για πάμε να δούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση. Life is being in bed with you. Everything else is just waiting. Will you? Yes, I will. I intend to love you until I die. Me first. Counselor! My back's against the wall, man. Money problems are serious problems. I will set it up. 625 kilos. We're probably looking at 20 million. I know why I'm in it. Do you? It's a nice ring. Want to know how much it's worth? I always thought a law degree was a license to steal, but you hadn't really capitalized on it. I'm really worried, maybe. It's gonna be all right. If you pursue this road that you've embarked upon, you will eventually come to moral decisions that will take you completely by surprise. You should be careful what you wish for. You might not get it. Counselor, we've got a problem. In the shipment. It's gone. I had a call from our business partners. These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they? No. Just you, counselor. You. They don't believe in coincidences. They've heard of them. They've just never seen one. You're in trouble. When the axe comes through the door, I'll already be gone. What do you think I should do? How bad is it? We're all done here. It's too late. I can vanish in a heartbeat. Can you? The slaughter to come is probably beyond our imagining. You are the world you have created.
And when you cease to exist, this world that you have created will also cease to exist. Μάλιστα. Το cast είναι ένας και ένας, ε. Ναι, είναι πολύ αστερό το cast, σίγουρα. Είναι από τις ταινίες που ανέμενε ο κόσμος για τις αίθουσες. Δηλαδή, περίμενε να τη δει. Πάντως, ναι, αν έπρεπε να διαλέξω εγώ τώρα μεταξύ αυτών των τριών ταινιών, αυτήν θα επέλεγα. Και εντάξει. Καλό cast και Κάμερον Δίας και Πενέλοπη Κρούς και δράση και... Εντάξει, το Thor θα το επιλέξουν έφηβοι, από 12 ετών έως 20, ξέρω εγώ. Ως εκ των πλήστων αυτό είναι το κοινό το οποίο θα τώρα που έβαλες το όριο, όποιος πάει άνω τον 20 θα αισθάνονται άσχημα, ναι, Νίκο. Όχι, και εγώ θα πάω. Α, οκ. Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει κάτι, απλά είναι μια θεματολογία πολύ κοντινή σε αυτές τις ηλικίες. Το Σούγκαρμαν είναι ένα συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Συνήγορος είναι μια ταινία πολλών, με πολλούς αστέρες, με έναν αστέρα σκηνοθέτη και με έναν αστέρα σεναριογράφο, η οποία έχει πολύ διαφημιστεί και είναι λογικό να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Βέβαια. Νίκο. Επίσης να πούμε ότι έχουμε στις αίθουσες, βγαίνει και ένα άλλο ακόμη μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το ρεμπέτικο στην κρίση», το «Ιντέπιτο», είναι του Ανδρέας Σεγκρέ, το οποίο παρακολουθεί σύγχρονους ρεμπέτες της Αθήνας πώς δημιουργούν στην περίοδο της κρίσης. Και φυσικά να πούμε ότι το Hunger Games που περιμένει πολλοί κόσμος, το Catching Fire, το δεύτερο μέρος, δεν θα βγει την ερχόμενη Πέμπτη, θα κάνει πρεμιέρα μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 27 του μήνα, αλλά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για την ταινία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο καιρός θα είναι κρύος, οπότε είναι μια χαρά έτσι να πάμε ένα σινεμαδάκι να δούμε μια ταινία. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε, επειδή μπορεί η εβδομάδα να τελειώνει, αλλά μας περιμένει το Σαββατοκυριακό και Σάββατο και Κυριακή, στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. Έχουμε το Μαγκαζίνο Life από την συχνότητα του Extra 3 και θέλω έτσι να κάνουμε λίγο μία επισκόπηση στο τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Ρούλα Κουσκούρη, την αρχισυντάκτρια του Μαγκαζίνο Life, να συζητήσουμε λίγο τα θέματάκια που θα δούμε και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Ρούλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είμαστε μία ημέρα πριν το Μαγκαζίνο Life να βγει στον αέρα, αύριο στις 12. Ακριβώς και εσύ τρέχεις για τα τελευταία. Βέβαια, βέβαια. Σε περιμένουμε άλλωστε να τελειώσει και η εκπομπή τώρα στο web της Ζούγκλας για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύσκεψή μας για τη θεματολογία του Σαββατοκύριακου. Να πούμε για τα θέματα που έχουμε κλειδώσει, όπως λέμε. Βέβαια, για το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι θα έχουμε όλες τις εξελίξεις αρχικά από την υγεία της 15χρονης Μυρτούς. Τη 15χρονη που δυστυχώς είδε το πιο βίαιο πρόσωπο ενός Πακιστανού στην Πάρο. Βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε μεγάλη ταλαιπωρία. Βρίσκεται στο νοσοκομείο της Βοστόνης, όπου στο πλευρά της βρίσκεται και η μητέρα της και ο πατέρας της. Εμείς θα μιλήσουμε με μεγάλη... τους ανθρώπους και θα μας δώσουν έτσι τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την υγεία της Μυρτούς. Θα έχουμε μια επικοινωνία δηλαδή με Βοστόνη. Με Βοστόνη ακριβώς για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή του Σαββάτου θα μπορέσουν οι τηλεθεατές με απλά κατανοητά λόγια να καταλάβουν τι γίνεται τελικά σε τούτον εδώ τον τόπο. Και τι θέλω να πω. Δεν θα κλείσουμε το μάτι στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Ακριβώς, και θα δούμε τι γίνεται τελικά με την εφορία. Με αυτή την περίεργη απόφαση που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παίρνουν, να δεσμεύουν τα χρήματα από τις, ακόμη και από τη μισθοδοσία των Ελλήνων πολιτών για μη ληξη πρόθεσμα χρέη. Όλες τις λεπτομέρειες με τους ειδικούς φοροτεχνικούς, θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε αύριο στο Μαγκαζίνο Live και θα μας λύσουν όλες μας τις απορίες. Φυσικά. Θα μαγειρέψουμε με την Σοφία. Θα μαγειρέψουμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Ωραία, Σάββατο... εύκολα και φτηνά πράγματα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Οικονομικά, πάνω απ' όλα οικονομικά. Βέβαια θα έχουμε και πολλά χρηστικά θέματα. Από έξυπνους τρόπους για να κάνουμε δώρο σε ένα νεογέννητο, στη μανούλα του νεογέννητου.
μέχρι να βρούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας με ιδέες και τρόπους που θα μας μάθει ο Βασίλης Χαριβαλίδης. Αυτό το περιμένω κι εγώ, γιατί το να κάνουμε οικονομία ποτέ δεν βλάπτει και το θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ. Και, είναι, και από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι, σε μια συζήτηση που είχα με τον Βασίλη τον Χαριβαλίδη, που συζητάγαμε δηλαδή και προετοιμάζαμε το θέμα, είναι πάρα πολύ έτσι κρυφά, θα έλεγα, πράγματα ακριβώς. Που μπορεί να σου αυξήσουν την κατανάλωση της βενζίνης. Οπότε αξίζει να το δούμε και αυτό. Εγώ όμως θέλω λίγο να σταθούμε και τα υπόλοιπα να τα πούμε στο μαγκαζίνο Live το Σαββατοκυριακό. Στο θέμα που θα έχουμε την Κυριακή που θα φιλοξενήσουμε, γιατί δυστυχώς θεωρείται η νόσος του αιώνα, της δεκαετίας, δεν ξέρω πώς θες να το πούμε. Και δυστυχώς πάει περισσότερο εμάς τις γυναίκες εκεί, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι θα δούμε και μέσα από την εκπομπή μαγκαζίνο Live την Κυριακή. Μιλάμε βέβαια για τη γυναικεία κατάθλιψη. Η γυναικεία κατάθλιψη λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα. Πάρα πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με τη ζωή τους και με τον εαυτό τους. Θα δούμε όλες τις πτυχές. Τι είναι καταρχάς η γυναικεία κατάθλιψη, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε εάν ίσως πάσχουμε από αυτήν, πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο περίγυρος. Και θα έχουμε εδώ τους ειδικούς για να δώσουν και συμβουλές ζωντανά στους τηλεθεατές μας, στις τηλεθεάτριές μας. Γιατί το βήμα, το να πάει κανείς στον ψυχολόγο, είναι μεγάλο. Αν όμως μπορέσουμε εμείς μέσα από την εκπομπή της Κυριακής να δώσουμε κάποια στοιχεία με τα οποία οι τηλεθεάτριές μας θα μπορούν να αξιολογήσουν λίγο τι τους συμβαίνει, ίσως βοηθήσουμε μέσα από αυτό. Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες πλέον καταφεύγουν και σε φαρμακευτικές αγωγές και πολλές φορές μπορεί να είναι και άνευ λόγου, γιατί θα δούμε και όλες τις κατηγοριοποίησεις της γυναικείας κατάθλιψης. Ακριβώς, και θα μου επιτρέψει να κλείσω να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή του Σαββατοκυριακού Μαγκαζίνο Live στο Extra 3 12 με 2 θα αποκαλύψουμε και ποια είναι αυτή η πολύ γνωστή παρουσιάστρια που έδωσε ένα υπέρογκο ποσό προκειμένου να κάνει μάσκα στο πρόσωπό της από φύλλα χρυσού 24 καρατίων. Μάλιστα. Ρούλα, σ' αφήνω να κάνεις έτσι τις προετοιμασίες, τελευταίες προετοιμασίες για την αυριανή εκπομπή. Εγώ θα σε δω σε λίγο. Εμείς θα εδώ από τον αέρα του web της Ζούγκλας σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει πολλά θεματάκια για το μαγκαζίνο Live το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα είναι μια μέρα με διάφορα θέματα, από ό,τι φαίνεται, την Κυριακή. Έτσι θα σας κρατήσουμε μια ωραία παρέα με ωραία θέματα που θα τα δούμε έτσι εις βάθος. Τώρα, μας τρέχει ο χρόνος, όπως τρέχει και η εβδομάδα και οι μέρες και γενικά και η ζωή είναι πολύ μικρή. Τώρα, αυτό ήταν αισιόδοξο, απεσιόδοξο, δεν ξέρω. Πάμε να συνδεθούμε με το govastilet.gr και την Αγγελική Στόγια. Εγώ είπα, δηλαδή, αυτό ότι η ζωή είναι μικρή, ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο και πρέπει να πάμε κατευθείαν να δούμε τα θέματα του govastiletto.gr. Αγγελική Στόγια, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Αγγελική. Γεια σας, εδώ είμαι. Περιμένω. Γεια σας. Σου είπα ότι η ζωή είναι πολύ μικρή να χάνουμε χρόνο και σου λέω γεια, περιμένεις εσύ. Περιμένω εγώ. Τι περιμένεις, Αγγελική μου, τι περιμένεις? Δεν ξέρω από τι θέμα θέλετε να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουμε ουσιαστεί από το πρωί. Ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, το να σου κάνω ψυχολογική ανάλυση δεν προλαβαίνουμε, οπότε πάμε να δούμε τα θέματα του govastilletto.gr. Πού να πάμε τώρα? Να πάμε στο θέμα του Νότης Φακιανάκη, ο οποίος ομολογεί, τίθεται υπέρ, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Πάντως είπε ότι μόνο Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να κυβερνήσει σωστά. Χήμαρος πραγματικά για άλλη μια φορά ο Νότης Φακιανάκης Κιμ. Χθες έγινε το βράδυ η απονομή του πολυπλατινένου του δίσκου. Το όπως θέλετε λέτε δεν ήταν εκεί. Μίλησε, βρέθηκαν και πολλές κάμερες από διάφορες εκπομπές. Μίλησε και για άλλη μια φορά τα είπε έξω από τα δόντια. Όπως άλλωστε το έχει το συνηθίσει. Καλά, τώρα έξω από τα δόντια είναι οι προσωπικές απόψεις του Νότη Φακιανάκη, ο οποίος, αν θέλει λίγο να ανατρέξουμε το χρόνο, έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για τις απόψεις του.
Έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Βέβαια, αυτό που συζήτηκε περισσότερο ήταν η άποψη που έχει για το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Υποστήριξε ότι στηρίζει τη Χρυσή Αυγή, μάλιστα προτρέπει τον κόσμο να στηρίξουν τη Χρυσή Αυγή, γιατί λέει αυτή μέσα έχει αν μη τι άλλο και την Αυγή. Οι άλλοι έχουν το σκότος, λέει χαρακτηριστικά, τον ρωτάει η δημοσιογράφος. Θυμόμαστε, συγγνώμη Αγγελική που σε διακόπτω, θυμόμαστε χαρακτηριστικά και ένα βίντεο που είχε βγει στο φως δημοσιότητας πριν μερικούς μήνες, πριν 6-7 μήνες περίπου, όπου βλέπαμε πάνω στην πίστα τον Νότι Φακιανάκη να κάνει έναν ναζιστικό χαιρετισμό. Ο οποίος βέβαια βγήκε και διέψευσε λίγο τα πράγματα. Είπε ότι δεν ήταν αυτό που έκανε ακριβώς έτσι κτλ. Όχι, το παρεξήγησαν γιατί αυτή η κίνηση ήταν ναζιστικό χαιρετισμό. Ναι, και τώρα. Λιδωρή τους Γερμανούς γι' αυτό. Ναι. Μέσα από ένα κομμάτι του που λέγεται πλατεία. Ναι, ας μην πούμε τίποτα άλλο. Εγώ απλά το υπενθυμίζω αυτό. Ωραία, πάμε τώρα. Ας αφήσουμε το θέμα αυτό. Όποιος θέλει να το διαβάσει αναλυτικά, να μπει στο www.vastileto.gr. Υπάρχει και το βίντεο να πούμε. Υπάρχει και το βίντεο, πολύ ωραία. Να πούμε γρήγορα τι είπε ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τι δήλωσε μάλλον για την κατάσταση υγείας του Πασχάλη Τερζή. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν λίγοι γνώριζα και τώρα πλέον αρκετοί ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος συνδέεται φιλικά, μάλλον αδελφική σχέση θα λέγουμε ότι είναι αυτή του συνθέτη με τον μεγάλο ερμηνευτή Πασχάλη Τερζή. Μίλησε στο περιοδικό εγώ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Πασχάλης Τερζής, ο οποίος έχει μιλήσει και γι' αυτό ο ίδιος. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε ότι είναι αίμα του ο Πασχάλης Τερζής, αδερφός του. Είναι το καλύτερο παιδί, ο πιο αξιοπρεπής άνθρωπος που γνώρισε ποτέ του. Αποκάλυψε ότι πέρασε έτσι ένα μικρό έμφραγμα ο Πασχάλης Τερζής και έκανε μπαλονάκι. Εντάξει, δεν ήταν κάτι που δεν ξέραμε. Είναι λοιπόν πάντα στενάχρονο να λέγονται ψέματα για έναν άνθρωπο. Ο ίδιος βέβαια αντιμετωπίζει τα πάντα με ένα φοβερό χιούμορ, κάνει πλάκα, διασκεδάζει με όσα λέγονται και αυτό το είπε γιατί είχε το διάστημα που ο Πασχάλης Τερζής απουσίαζε από τα επαγγελματικά του. Είχαν ακουστεί και είχαν βγει διάφορες φήμες γύρω από την υγεία του και τι τελικά αντιμετωπίζει. Πιάνει ασθενειά του, απαντάει, λέει τη δική του έτσι, την αλήθεια θα λέγαμε για το τι πραγματικά συνέβη. Πάντως να πούμε, ότι ο Πασχάλης Τερζής χαίρει άκρας υγείας, είναι μια χαρά ο Πασχάλης Τερζής. Ένα μικρό πρόβλημα το οποίο το ξεπέρασε όμως και νομίζω ότι το διευκρίνησε και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Αγγελική, δεν προλαβαίνουμε άλλα θέματα να πούμε. Τι να πω, είδες. Δεν πειράζει, θα πούμε περισσότερο το Σαββατοκύριακο στο μαγκαζίνο Life στον 7-3. Ακριβώς. Εκεί θα πούμε τα υπόλοιπα και για εσάς που ενδιαφέρεστε για όλα τα θέματα αυτά. Είχαμε και θέματα για την κατηγορία «Το παιδί μου», «Είμαι μαμά» και όλες αυτές τις κατηγορίες και το Άστρα Κόντα ασφαλώς που σας δίνει έτσι μια εξτρά πληροφορία γύρω από τα ζώδιά σας και τον τρόπο ζωής σας. Να μπείτε στο www.hovastileto.gr και να βρείτε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα όμορφο Σάββατο, έτσι. Εκμεταλλευτείτε να κάνετε μια βόλτα. Δεν ξέρω. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί πάντως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.